πολύ αγαπημένες φίλες και φίλοι και οι φίλοι των φίλων, γιατί κάνουμε και χνηλάτιση εδώ πέρα λόγω των ημερών. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό, δεν θα δούμε αυτά που βλέπαμε στα προηγούμενα βίντεο, δεν θα κάνουμε κάποιο review δηλαδή ή κάτι άλλο. Επειδή σήμερα είμαστε στην ημέρα καραντίνας, το έχουμε χάσει το μέτρημα, θα σας προτείνω από τις σειρές που έχω δει εγώ, ποιες μου αρέσανε, ποιες ή ποια, νομίζω είναι μία, που δεν μου αρέσανε και θα σας πω και τη λίστα που έχω για να δω σε Netflix, σε Amazon Prime και στο Apple TV Plus. Δεν έχω άλλες υπηρεσίες τις οποίες να μπορώ να χρησιμοποιώ, οπότε θα δούμε μόνο αυτές. Οπότε το βίντεο αυτό θα είναι λίγο μεγάλο, θα το κόψω σε μέρη για να μπορέσουμε να το δούμε και να μην κουραστούμε. Έχω κάνει μία σειρά πάνω στην οποία θα κινηθούμε για να σας τα αναφέρω. Για να μην καθυστερούμε, πάμε να ξεκινήσουμε και ξεκινάμε αρχικά με την υπηρεσία της Apple, το Apple TV Plus, το οποίο μου το έχουν κάνει δώρο με τον υπολογιστή που αγόρασα, οπότε το δοκιμάζω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η άποψή μου δεν είναι τόσο καλή ακόμη για αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι καινούρια, δεν έχει ακόμη τόσο πολύ περιεχόμενο. Έχει 1, 2, 3 σειρές που μπορούμε να δούμε. Από αυτές έχω δει και έχω τελειώσει ήδη τη μία. Αυτή η πρώτη που έχω τελειώσει είναι το The Morning Show. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με μία τηλεοπτική εκπομπή, ένα πρωινάδικο, αλλά όχι τα πρωινάδικα των 10-1, το πρωινό το ενημερωτικό, το 8-1, το 8-10, 8-11, πώς παίζουν αυτά. Έχει να κάνει με δύο με τους παρουσιαστές, όπου ο ένας έχει κάνει κάποια κίνηση σεξουαλικού περιεχομένου μέσα στην εκπομπή με κάποια και μας δείχνει ουσιαστικά το πώς κινείται το δίκτυο απέναντι σε αυτόν και τον αγώνα που κάνει η συμπαρουσιάστριά του, ούτως ώστε να μην την παρασύρει και αυτήν όλο αυτό που γίνεται, να μπορέσει να κερδίσει κάτι, να βγει αλόβητη και γενικότερα μας δείχνει τις διαμάχες που δημιουργούνται και όλο αυτό το κομμάτι ανάμεσα στο κομμάτι της παραγωγής, το κομμάτι που παίζει από πίσω, στη σχέση των ανθρώπων. Η επόμενη σειρά λοιπόν είναι και αυτή από το Apple TV Plus. Είναι μια σειρά την οποία βλέπω αυτή την περίοδο, οπότε δεν την έχω τελειώσει. Είναι το For All Mankind. Έχω τη λίστα μου εδώ πέρα, να ξέρετε, γι' αυτό μερικές φορές κοιτάζω προς το tablet. Έχει να κάνει με την περίοδο όπου είχαν ξεκινήσει τον αγώνα η NASA μαζί με τις υπόλοιπες χώρες για να πάνε στο φεγγάρι. Μας δείχνει ουσιαστικά την πρώτη χώρα που έφτασε στο φεγγάρι και τον αγώνα που κάνει η αμέσως επόμενη ανταγωνίστρια, να το πω έτσι, γιατί δεν κατάφερε να πάει εκείνη πρώτη. Σαφώς, όπως καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, επειδή η σειρά είναι Αμερικανιά, η ανταγωνίστρια είναι η Ρωσία. Άρα βλέπουμε τις δυναμικές που έχουν δημιουργηθεί στην ομάδα που διαχειρίζεται όλο αυτό το κομμάτι στην NASA, το πώς αντιδρούν, το πώς λειτουργούν, το τι προσπαθούν να κάνουν. Είναι μια σειρά που δεν μπορώ να σας πω ότι με έχει τρελάνει, δεν θα σας πω ότι δεν τη βλέπω ευχάριστα, αλλά ως εκεί. Δηλαδή θα την έβαζα τύπου να τη δω λίγο το πρωί που ξυπνάω για να φάω το πρωινό και μετά πρέπει να δουλέψω, οπότε να τη σταματήσω, να τη συνεχίσω μετά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που wow, δεν θέλω να το σταματήσω με το που το ξεκινάω. Συνεχίζοντας με τις σειρές, να πω εδώ πέρα ότι έχουμε τελειώσει με το Apple TV Plus. Ήταν τόσο μεγάλη η επιλογή που είχαμε να δούμε. Έχω δει και κάποια άλλα τα οποία μου είναι ψηλοδιάφορα. Δηλαδή, ας πούμε, έχω δει τα talk show που έχει κάνει η Oprah Winfrey, που είναι τώρα για το COVID-19. Εντάξει, δεν τα θεώρησα και τίποτα το τρομερό. Απλές συνεντεύξεις είναι που κάνουν όλοι, δεν έχει καμιά διαφορά. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Amazon, όπου έχω το Prime Video. Η πρώτη σειρά την οποία θα δούμε από την Amazon είναι το The Man in the High Castle. Αυτή η σειρά έχει 4 σεζόν. Είναι μια σειρά εκπληκτική. Είναι τρομερή. Γυρίζουμε πίσω στο 1940 κάτι, που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά η τροπή της ιστορίας είναι εδώ. Έχει κερδίσει τον πόλεμο η Γερμανία και η Ιαπωνία. Άρα βλέπουμε όλο αυτό το κομμάτι πώς κινείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτές οι δύο έχουν καταλάβει και τις Ηνωμένες Πολιτείες
Οπότε βλέπουμε τη δυναμική που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Το πώς έχουν χωρίσει, το τι γίνεται με την αντίσταση, τους ανθρώπους πώς λειτουργούν, τον φόβο και όλα αυτά τα κομμάτια και την υπεροψία σαφώς κάποιον. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Την ξεκίνησα και δεν ήθελα να σταματήσω να τη βλέπω. Δηλαδή τα πήγαινα back to back τα επεισόδια. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα, μέχρι στιγμής οι σειρές της Amazon χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ καλή σκηνοθεσία, εκπληκτική φωτογραφία και όλο στοιχείως έχουν και εκπληκτική επιλογή από μουσικές. Πάμε λοιπόν στην επόμενη σειρά από την Amazon Prime. Είναι το The Marvelous Mrs. Maisel. Στα ελληνικά δεν έχουν κάνει μετάφραση γιατί δεν έχουν κάνει ελληνικούς υπότιτλους και αυτό είναι το κακό της Amazon ακόμα, παρότι τους έχω στείλει άπειρα email για αυτό το κομμάτι και για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Δεν μου έχουν απαντήσει σχετικά με κάτι. Επίσης μια σειρά που έχει, αν θυμάμαι καλά, 4 σεζόν. Είναι μια σειρά που θα ξεκινήσει στο ένα επεισόδιο τώρα και θα σε πάει παπ. Είναι 4 σεζόν. Πώς πέρασε. Δεν θα το καταλάβετε. Είναι απίστευτη. Έχει να κάνει τώρα αυτό το κομμάτι πάλι σε μια εποχή παλιά. Στη Νέα Υόρκη η συγκεκριμένη είναι παντρεμένη και ανακαλύπτει ότι έχει έφεση στο stand-up. Μας δείχνει το πώς έχει ξεκινήσει να κάνει stand-up και έπειτα όλη την πορεία της σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσει να εδραιωθεί, για να μπορέσει να έχει κοινό, να κάνει δουλειές, να ζήσει. Από πίσω υπάρχει μια οικογένεια γιατί είναι Εβραίοι, οι οποίοι συμμετέχουν πάρα πολύ ενεργά σε όλο αυτό το κομμάτι. Η τύπισσα, γενικότερα το σενάριο είναι ατάκα μετά την ατάκα και ξανά ατάκα και ξανά ατάκα. Θα σας αρέσει τρομερά. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Amazon ακόμα στο Prime Video. Θα δούμε δύο σειρές του Scott Fitzgerald, ο οποίος πέθανε στις 21 Δεκεμβρίου του 1940, το Zelda The Beginning of Everything. Κινούμαστε στη ζωή μιας socialite της Αμερικής στη δεκαετία του 20, την οποία παίζει η Χριστίνα Ρίτσι. Γνωρίζεται με τον Fitzgerald που είναι στο ναυτικό. Αυτό έχει πάρα πολύ ξενύχτη, πάρα πολύ ποτό, πάρα πολύ τσιγάρο. Γενικότερα είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσανε. Μας δείχνει όλο αυτό το κομμάτι, τη σχέση μεταξύ τους, το πώς επηρεάστηκαν, το πώς κινήθηκαν. Και εδώ εκπληκτική φωτογραφία, φορέματα του τότε, μουσικές απίστευτες. Είναι τρομερή η σειρά. Επίσης, αν την ξεκινήσετε και σας αρέσουν αυτά τα στυλ, θα τη δείτε συνεχόμενα. Η επόμενη που θα δούμε είναι το The Last Tycoon, επίσης του Fitzgerald όπως είπαμε. Εδώ έχει να κάνει με έναν τύπο στο Los Angeles, ο οποίος προσπαθεί να εξελιχθεί και να ανελιχθεί μέσα στο κομμάτι των ταινιών. Δεν είναι ηθοποιός, είναι από τους παραγωγούς από πίσω. Και μας δείχνει και εδώ τις σχέσεις που έχει με τους ηθοποιούς, με τα στούντιο, κάποιες διαμάχες που δημιουργούνται σε εκείνη την περίοδο. Σαφώς υπάρχει και ο έρωτας γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και σε αυτό τρομερή φωτογραφία και σε αυτό τρομερές μουσικές. Πολύ καλή σκηνοθεσία. Συνεχίζουμε και πάλι με την Amazon, το Prime Video της Amazon λοιπόν, Homecoming. Πρωταγωνίστρια εδώ είναι η Julia Roberts. Μέχρι στιγμής είναι μία σεζόν. Στο ίντερνετ που το διάβασα λένε ότι είχαν κλείσει για δύο σεζόν η οποία γυρίζεται, οπότε δεν ξέρω ποια στιγμή θα την δημοσιεύσουν. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με το εξής. Η Julia Roberts ήταν μία υπάλληλος σε ένα κέντρο το οποίο υποδεχόταν στρατιώτες που γυρνούσαν από τον πόλεμο και ήταν και καλά κέντρο μεταβατικό όπου πηγαίνανε για να μπορέσουν και καλά να επανέλθουν στη φυσιολογική νόρμα για να βγουν μετά στην κοινωνία και να μην έχουν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε την Julia Roberts η οποία είναι χρόνια μετά και δουλεύει σε ένα εστιατόριο και την επισκέπτεται κάποιος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αρχίζει και θυμάται το τι έγινε, πώς δούλευε, πώς δεν δούλευε και γιατί έφυγε. Είναι λίγο περίεργη η σειρά, μπορεί να φανεί και λίγο βαρετή. Δεν έχει δηλαδή πολύ γρήγορες στιγμές, πολύ γρήγορα περάσματα ή κάτι το απίστευτα που μπορεί να σας κρατήσει με ταχύτητα ή όπως τα προηγούμενα που μπορεί να έχει ατάκες και γέλιο. Είναι ωραία σειρά, αλλά είναι ωραία στην περιέργειά της. Σας συστήνω να την ξεκινήσετε αν θέλετε να τη δείτε από το τρέιλερ, όπως και εμένα θα σας φανεί μάλλον καλή. Λοιπόν, έχουμε άλλες δύο σειρές από το Prime Video της Amazon. Η μία είναι το Goliath, πρωταγωνιστής που δεν μπορούσα να τον θυμηθώ, αλλά τον έψαξα μετά online και το βρήκα, είναι ο Billy Bob Thornton. Αυτό είναι τώρα πάλι στο Los Angeles,
Έχει να κάνει με έναν δικηγόρο ο οποίος έχει ξεπέσει γιατί κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει το ποτό και όλο αυτό του έφερε μια κατάντια και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μας δείχνει ουσιαστικά τον δικηγόρο, τον Billy Bob Thornton, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει, να ξαναμπεί στην ενεργό δράση, αλλά όχι με την έννοια του να ξαναμπεί. Στην πρώτη σεζόν δεν μας δείχνει ότι θέλει να γίνει δικηγόρος με την έννοια ότι okay, θα πάω να βρω ένα γραφείο και θα ξεκινήσω πάλι να δουλεύω. Απλά προσπαθεί να κάνει αυτό που λένε οι Αμερικανοί redemption για να εξηλωθεί με κάποια συγκεκριμένη υπόθεση. Και μας δείχνει όλο αυτό το κομμάτι. Η σειρά έχει 3 σεζόν. Επίσης είναι από αυτές που είναι πάρα πολύ καλά γυρισμένες και το έχουν στήσει τόσο ωραία που θα σας τραβήξει για να το δείτε. Δεν θα σας κάνει να σκεφτείτε ότι εντάξει, οκ, δεν μπορώ τώρα, πω, βαρέθηκα. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ξέρουμε, αν το έχουμε δει περισσότεροι, με το Suits, που ήταν αυτή η σειρά που σε κάθε επεισόδιο είχαν και από μια ξεχωριστή υπόθεση και από κάτι διαφορετικό. Είναι μία υπόθεση όλη η σεζόν, αλλά είναι πάρα πολύ καλά γυρισμένη, γιατί δείχνει και τις πληγές που έχει ξύσει προσπαθώντας να κερδίσει αυτή την υπόθεση και τις αντιδράσεις και τον κίνδυνο που υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ωραία και θα δούμε και στη συνέχεια, και με αυτό τελειώνουμε και με την επιλογή της Amazon στο Prime Video, American Playboy. Εδώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, είναι η ζωή του Hugh Hefner. Τέλος. Είναι αυτό, βλέπουμε ό,τι έχει κάνει ο Hugh Hefner και από το προσωπικό του αρχείο για να φτιάξει το περιοδικό, για να το κάνει γνωστό, όλες αυτές τις πρωτιές που έκανε όσον αφορά τη σεξουαλική επανάσταση, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του λόγου. Μας δείχνει όλο αυτό το κομμάτι και τη δυναμική των σχέσεων που υπάρχει μέσα στο γραφείο, γιατί σαφώς κινούμαστε μέσα σε αυτό το κομμάτι, ό,τι άλλο επιπλέον έχει κάνει η εταιρεία του Playboy. Επίσης πολύ καλό, επίσης εποχής. Αν θυμάμαι καλά είναι μόνο μία σεζόν, δεν έχει δεύτερη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και περνάμε στο γνωστό και πολύ αγαπημένο σε όλους Netflix. Εδώ έχουμε 7 σειρές που θα δούμε. Ένα καρτούν, μία σειρά ντοκιμαντέρ και τα υπόλοιπα είναι σειρές. Δεν είναι όλες του Netflix, απλά στην Ελλάδα κάποιες προβάλλονται από το Netflix. Ξεκινάμε με δικιά μου αγαπημένη. Είναι από το κανάλι CW στην Αμερική, στην Ελλάδα το δείχνει το Netflix, είναι το The Originals. Στην Ελλάδα στο Netflix το λένε οι Αρχαίγονοι. Αν θυμάμαι καλά είναι η συνέχεια του The Vampire Diaries. Έχει να κάνει τώρα με μια οικογένεια από βρικόλακες, οι οποίοι και καλά είναι οι πρώτοι βρικόλακες που δημιουργήθηκαν ποτέ και λόγω αυτού λέγονται και Αρχαίγονοι και έχουν και την πρωτοκαθεδρία ως προς τα πάντα. Γυρίζεται στη Νέα Ορλεάνη. Είναι πολύ ωραίο, πολύ γρήγορο. Μας δείχνει και εδώ διαμάχες που υπάρχουν ανάμεσα σε ομάδες, θανάτους, σκοτωμούς, αίματα. Είναι λίγο περίεργη σειρά, οπότε δεν είναι να τη δει ένα πεντάχρονο, για να το πούμε έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία, αν θυμάμαι καλά έχει 5 ή 6 σεζόν. Δεν παίρνω Γιώργο. Η επόμενη που θα δούμε είναι το Blacklist και αυτό δεν είναι του Netflix. Αυτό σαν σειρά είναι του NBC. Απλά, επίσης, στην Ελλάδα το δείχνει το Netflix. Έχει να κάνει με έναν κακοποιό που είναι ο πιο περιβόητος ή βασικά στη λίστα των πιο περιβόητων, αν όχι ο πρώτος, του FBI, ο οποίος γυρνάει στην Αμερική, πάει στο FBI και του λέει «Γεια σας ήρθα, θα παραδοθώ, αλλά υπό έναν όρο να κάνουμε κάποια συνεργασία, θα σας δίνω από έναν κακοποιό κάθε φορά, ούτως ώστε να τον πιάνετε, εγώ θα έχω ασυλία». Και ζητάει και κάποια άλλα πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, μέχρι στιγμής είναι στις 7 σεζόν, γυρίζεται ακόμα και αυτό είναι πολύ γρήγορο. Είναι κάθε επεισόδιο και μια διαφορετική ιστορία και ένας διαφορετικός κακοποιός, αλλά από πίσω υπάρχει μια κεντρική ιστορία η οποία συνεχίζει σε όλα τα επεισόδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σας αρέσει σίγουρα, αν σας αρέσει αυτή η λογική σειρών, να βλέπετε. Επίσης μπορεί να σας κρατήσει. Συνεχίζουμε και σας το πάω λίγο πιο γρήγορα για να μην το κουράσουμε, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε και τα τρέιλερ από τις σειρές που βλέπουμε. Οι επόμενες 3 σειρές που θα σας πω είναι το Grace and Frankie, επίσης είναι πολύ γνωστό και έχει κάνει και μια ψιλοεπανάσταση, γιατί έτσι θέλουν να το λένε στην Αμερική. Ένα άλλο που θα δούμε είναι ένα ισπανικό, το Cable Girls, στα ισπανικά λέγεται Las Chicas del Cable, γιατί άμα δεν έχεις και το ισπανικό δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και μετά θα δούμε το πάρα πολύ γνωστό σε όλους, The Crown, που όσοι δεν το έχετε δει
δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν το έχετε κάνει ήδη. Όσοι το έχετε δει, ξέρετε ήδη για τι πράγμα μιλάμε. Ξεκινώντας λοιπόν με το Grace and Frankie και για ποιο λόγο έχει γίνει και όλος αυτός ο χαμός που λένε. Έχει να κάνει με δύο ηλικιωμένες. Όταν λέμε ηλικιωμένες, μιλάμε για 70 plus. Οι οποίες ξαφνικά ζουν μαζί λόγω κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος και μας δείχνει τώρα τη ζωή τους, το πώς αρχίζουν να συζητάνε και να κάνουν διάφορα πράγματα για να επανέλθουν σεξουαλικά, για να βρουν εγκόμενους και όλο αυτό το κομμάτι και μια εταιρεία που συστήνουν και το τι κάνει. Η επανάσταση εδώ που λένε όλοι στην Αμερική έγινε στο γεγονός το ότι μας δείχνει κατά βάση ότι και οι 60-70 plus άνθρωποι έχουν και αυτοί ζωή και έχουν και αυτοί ζωή σεξουαλική. Μπορούν να είναι και αυτοί ενεργά μέλη αυτού του κομματιού της κοινωνίας που έχει να κάνει με το σεξ, δεν είναι δηλαδή μόνο οι νέοι. Είναι μια ωραία σειρά, είναι μια σειρά για φαγητό ή για πρωινό, δεν είναι δηλαδή μια σειρά που θα ξεκινήσετε να τη βλέπετε και δεν θα σας αφήσει να σταματήσετε, είναι μια σειρά την οποία θα δείτε, αλλά θα μπορείτε και να την κόψετε, θα τη συνεχίσετε κάποια άλλη στιγμή, δεν θα σας παλιέσει, αλλά τη βλέπετε ευχάριστα. Η επόμενη σειρά που είπαμε ότι θα δούμε είναι το Las Chicas del Cable, το Cable Girls, στα ελληνικά λέγεται οι τηλεφωνήτριες. Αυτά τα τρία είναι παραγωγές του Netflix. Το The Cable Girls μας μεταφέρει πάλι στο τότε. Είναι στην περίοδο που έχουν ξεκινήσει οι τηλεφωνικές εταιρείες, δηλαδή πότε είναι αυτό το 30. Μας δείχνει τη ζωή μιας ομάδας γυναικών, οι οποίες δουλεύουν στην Ισπανική Κρατική Εταιρεία Τηλεφωνίας. Μας δείχνει όλο αυτό το κομμάτι εσωτερικά, αλλά πολύ λίγο, στο πώς λειτουργεί η εταιρεία. Το όλο αυτό κομμάτι κινείται βέβαια γύρω από τις ζωές τους, από τα προβλήματα που έχουν, από τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω και της περίοδου, γιατί είναι και μια περίοδος που αλλάζει, που αρχίζουν ξαφνικά οι γυναίκες να έχουν λίγο περισσότερα δικαιώματα. Μας δείχνει σχέσεις, μας δείχνει κάποια προβλήματα που δημιουργούνται. Εμένα αυτήν η σειρά δεν με άφησε να τη σταματήσω, οπότε αν την ξεκινήσετε πιθανότατα να σας κάνει και εσάς το ίδιο, δηλαδή θα την ξεκινήσετε και θα πείτε ότι okay, πάμε και στο επόμενο, πάμε και στο επόμενο, πάμε και στο επόμενο, γιατί το διαβάζουμε όλοι σαν τίτλο που λένε τηλεφωνήτριες και νομίζουμε ότι εντάξει, ο Κίτ θα έχει να κάνει με ένα τηλεφωνικό κέντρο. Δεν είναι έτσι. Καμία σχέση. Ναι, μεν το δείχνει, αλλά καμία σχέση. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Αν σας αρέσουν και τα ισπανικά και δεν σας δυσκολεύουν, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Για μένα πρέπει να το δείτε. Μαζί με τα υπόλοιπα που έχουν βγει τα ισπανικά και το πάρα πολύ γνωστό La Casa de Papel. Και το επόμενο που θα δούμε, δεν θα πω πάρα πολλά, είναι το The Crown. Το είπαμε και πριν. Η Βασίλισσα της Αγγλίας, η Βασιλική Οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που όλοι ξέρουμε. Το βάζω στη λίστα απλά γιατί το έχω δει. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Όσοι το έχετε δει, σαφώς ξέρετε, όπως έχουμε ξαναπεί, γιατί μιλάμε. Εκπληκτική σειρά. Τα δύο τελευταία, και με αυτά κλείνω την τωρινή λίστα των σειρών που έχω δει και μου αρέσανε. Γιατί όλα τα από πάνω είναι οι σειρές που έχω δει και μου αρέσανε. Υπάρχουν και άλλες που δεν τις θυμάμαι καν γιατί δεν μου αρέσανε, άρα δεν τις αναφέρω. Είναι οι Troll Hunters. Στα αγγλικά αυτό λέγεται Troll Hunters Tales of Arcadia. Άρα στα ελληνικά αυτό λέγεται Troll Hunters η ιστορία της Arcadia ή κάπως έτσι. Αυτό είναι το καρτούν της υπόθεσης, αλλά δεν είναι καρτούν για παιδιά. Δεν θα σας πω ότι δεν είναι ακριβώς, δηλαδή δεν θα το βάλω εγώ σε ένα πεντάχρονο να το δει. Ένας λίγο πιο μεγάλος μπορεί να το δει. Πιο πολύ για μένα, έτσι όπως το βλέπω, είναι μια σειρά καρτούν για μεγάλους. Έχει να κάνει με τον πάνω κόσμο και με τον κάτω κόσμο. Το λέω κάτω κόσμο δεν εννοώ τον Άδη. Απλά υποτίθεται ότι κάτω από τη γη υπάρχει ένας άλλος κόσμος κρυμμένος που δεν τον βλέπουμε ποτέ και τον βλέπει ένα παιδί συγκεκριμένο το οποίο είναι ο Troll Hunter και προσπαθεί να σώσει και να βοηθήσει και τον πάνω κόσμο και τον δικό του κάτω κόσμο που είναι κρυμμένος. Μαζί με αυτό το κομμάτι είναι 2 ή 3 σεζόν αν θυμάμαι καλά. Αν ξεκίνησα να το βλέπω, πάτησα το play στο πρώτο επεισόδιο και πάτησα το stop στο τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν και περίμενα πώς και πώς να βγει η επόμενη. Νομίζω ότι και εσάς κάπως έτσι θα σας πάει και θα σας αρέσει αρκετά. Και το ντοκιμαντέρ που θα δούμε, ένα από τα ντοκιμαντέρ, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά και το Netflix και έχει σαφώς και πάρα πολλά, είναι το Νύχτα στη Γη. Όπως λέει και ο τίτλος, έχουν στείλει μια ομάδα η οποία πλέον έχει τραβήξει τον πλανήτη πώς κινείται στη νύχτα. Εκπληκτικές εικόνες, δηλαδή πράγματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν, απλά δεν τα βλέπουμε γιατί
Δεν το βλέπουμε, δεν το μπορούμε να το δούμε αυτά στις πόλεις που ζούμε. Αν σας αρέσουν τα ντοκιμαντέρ, αν σας αρέσει αυτή η λογική, θα το απολαύσετε πάρα πολύ. Για μένα είναι top choice, σύσταση όπως και δίποτε να το δείτε. Οι σειρές που είδα και μου αρέσανε,